κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας, καθώς πριν από λίγη ώρα είχαμε πυροβολισμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Μίνα Καραμήτρου, που θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Μίνα. Το αιματηρό, λοιπόν, περιστατικό συνέβη πριν από λίγο στην οδό Λιωσίων 104 στο κέντρο της Αθήνας. Και θύμα φέρεται να είναι ένας 39χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής, ο οποίος δέχτηκε πυροβολισμούς από έναν άγνωστο δράστη. Μάλιστα, ήταν καταιγιστικοί οι πυροβολισμοί που δέχτηκε. Χαρακτηριστικά μας ανέφεραν ότι τον πυροβόλησαν ακόμα και στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, στο νοσοκομείο με σταθμό του ΕΚΑΒ και η κατάστασή του να κρίνεται άκρος κρίσιμη από τους γιατρούς. Πρόκειται πάντως, να σας πω το θύμα, για ένα άτομο το οποίο είναι γνωστό στις αρχές. Έχει απασχολήσει την ελληνική αστυνομία στο παρελθόν και η πρώτη εκτίμηση που κάνουν οι αστυνομικοί είναι ότι πρόκειται για μία ενέδρα που του είχαν στήσει άγνωστοι. Γνώριζαν ότι θα ήταν στο συγκεκριμένο σημείο την συγκεκριμένη ώρα. Το περιστατικό συνέβη πριν από λίγο και ξαναλέω ότι έχει μεταφερθεί ζωντανός στο νοσοκομείο, όμως οι γιατροί κρίνουν ότι είναι αρκετά κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του. Μίνα, σε ευχαριστούμε πολύ και εμείς για ό,τι νεότερο θα διακόψουμε εκ νέου το πρόγραμμά μας.